Ό,τι έκανα μέχρι τώρα μόνος μου, εκτός από το να πάμε, ας πούμε, το βράδυ να πιούμε ένα ποτό, που και αυτό γίνεται το απόγευμα, ξέρεις, σε μια καφετέρια κάπου. Βγαίνετε έξω, την παίρνεις μαζί, ας ναι, πούμε. Ναι, είναι ήσυχη έξω. Είναι πάρα πολύ ήσυχη. Γενικώς γιατί είναι... και τα παιδιά είναι πόσο τα μάθεις. Ναι, όχι, είναι όταν συγκροτημένοι. Είναι συγκροτημένοι πολύ. Και αυτό είναι ωραίο. Επικοινωνούμε δηλαδή και περνάμε και καλά οι δυο μας. Και η σύζυγος. Δηλαδή την παίρνετε μαζί, πατέρας κόρη, ας πούμε, έχουν αναδείξει μια προσωπική σχέση ιδιότητα. Υπάρχει και αυτό, δηλαδή, και είναι σωστό νομίζω. Δηλαδή ο καθένας έχει τη δική του σχέση με το παιδί. Ναι. Από εκεί και πέρα, όταν είναι το τρίο, είναι το τρίο. Δηλαδή, είναι πιο πολύ όμως είναι τα κορίτσια με τη μαμά. Όχι, με τον παπά δεν είναι. Είναι, όχι πάντα. Και νομίζω ότι όλα τα παιδιά είναι με τη μαμά μέχρι δηλαδή. Κάποια ηλικία. Βέβαια, υπάρχει άλλο είδους σχέση. Υπάρχει άλλο είδους σχέση. Δηλαδή, εκεί που θα σου δείξει τη μαμά τη μεγαλύτερη αγάπη, μπορεί να τη δείξει και τη μεγαλύτερη κόντρα, ας πούμε. Ναι. Ενώ με τον παπά ίσως είναι λίγο διαφορετικό. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, μάλλον. Ναι. Θέλει την δική σου περισσότερη προσοχή. Αν θέλει. Ναι. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά θέλουν προσοχή. Δηλαδή, και ειδικά αν είναι παιδιά τα οποία ζουν, βγαίνουν έξω, βλέπουν καινούργια πράγματα. Ξέρεις, συνέχεια ρωτάνε. Είναι συνέχεια το κέντρο του κόσμου, ας πούμε. Πολύ συχνά αυτοσχεδιάζει, με βάζει και κάνω πράγματα, ας πούμε, λέγοντας η ίδια του τι να κάνω εγώ. Δηλαδή. Τι να σου πω, θα κάτσεις, θα πιάσεις αυτό, ας πούμε, το τέτοιο και θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Παιχνίδι το οποίο ανακαλύπτει η ίδια μόνη της, ας πούμε. Και εγώ, σαν χαζομπαμπάς, πρέπει να κάτσω να παίξω το παιχνίδι της κόρης μου. Όπου εκεί πάνω αυτό σχεδιάζουμε και οι δύο, βέβαια, και νομίζω.